Να πάμε λίγο και σε μία μελέτη που εκπονήθηκε για την προστασία του μπάλου από μέλη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης για τη λιμνοθάλασσα του μπάλου. Πώς θα προστατευτεί αυτή η εξωτική λιμνοθάλασσα, τι απάντησαν επισκέπτες της περιοχής και πού θα πρέπει να επικεντρωθεί ο γενικότερος σχεδιασμός και των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να πάμε λίγο, καθώς τα συγκεκριμένα συμπεράσματα παρουσιάστηκαν στο Επιμελητήριο Χανίων, να πάμε λίγο στον πρόεδρο, τον κύριο Αντώνη Ροκάκη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων. Κύριε Ροκάκη, την καλησπέρα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πού καταλήγουμε? Θέλω λίγο ένα πρώτο σχόλιο. Το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει ποιο είναι? Το κεντρικό συμπέρασμα της όλης του στόχου, να το πω έτσι, της μελέτης, είναι ότι πρέπει πλέον να υπάρχει μια διαχείριση μετρήσιμη όσον αφορά την επισκεψιμότητα του μπάλου. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι αυτή η ανεξέλεγκτη επισκεψιμότητα πρέπει πλέον να μπει σε ένα πλαίσιο. Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα. Πόσοι μπαίνουν, πόσοι βγαίνουν, για να το πω απλά και λαϊκά. Ακριβώς. Μάλιστα. Η υπερβολική επισκεψιμότητα των περασμένων ετών, δεκαετιών, έχει δημιουργήσει προβλήματα τα οποία φαίνονται οι επιπτώσεις του σιγά σιγά και τα βρίσκουμε μπροστά μας? Είναι ξεκάθαρο πως έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στο συγκεκριμένο τόπο, σε ένα τόπο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει καμπάνια του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Τουρισμού που να μην έχει μια φωτογραφία ή ένα μικρό βιντεάκι της λιμνοθάλασσας του Μπάλου. Πόλος έλξης των επισκεπτών που έρχονται από όλη την Κρήτη, ακόμα δηλαδή και από το Ηράκλειο και από το Λασίδι, έρχονται ανθρώποι, ταξιδεύουν, ας πούμε, μισή μέρα για να επισκεφθούν το συγκεκριμένο τόπο, τη συγκεκριμένη παραλία. Η συγκεκριμένη λοιπόν παραλία, η λιμνοθάλασσα του Μπάλου, είναι σαφέστατο ότι είχε και έχει υποστεί ζημιά, να το πω έτσι. Πράγμα το οποίο μας όθησε σαν επιμελητήριο να γίνουμε, να διεκδικήσουμε και να φέρουμε αυτό το πρόγραμμα και να γίνουμε ο leader partner, να το πω έτσι, του προγράμματος αυτού και να μπούμε στη διαδικασία τελικά να μετρήσουμε, ναι, μέσω του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω των επιστημόνων βέβαια, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα, ποιος είναι αυτός ο αριθμός σε πρώτο βαθμό, γιατί έχει συνέχεια, αυτό δεν είναι τόσο απλό, που μπορεί να επισκέπτεται καθημερινά τη λιμνοθάλασσα του Μπάλου χωρίς αυτή να παθαίνει ζημιά. Ενημερώθηκα ότι στο επίκεντρο των προτάσεων βρέθηκε και το ενδεχόμενο εγκατάστασης ενός μόνιμου συστήματος καταγραφής του θαλάσσιου περιβάλλοντος που θα δείχνει μεταξύ άλλων αν υπάρχει και διαρροή καυσίμων από τα πλοία τα οποία κακά τα ψέματα απειλούν το περιβάλλον και τη λιμνοθάλασσα. Να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό το σύστημα. Πολύ σωστά. Επιπλέον από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τη συγκεκριμένη μελέτη, δουλεύουμε με το Πολυτεχνείο Κρήτης όσον αφορά ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην επικοινωνία με δορυφόρο, με δορυφόρους μάλλον θα έλεγα, έτσι ώστε να υπάρχει up to date, up to minute, να το πω έτσι, ενημέρωση τυχών αποβλήτων, ζημιάς πλοίου, είτε θελημένα είτε αθέλητα, που θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές βλάβες στο οικοσύστημα το συγκεκριμένο, με σκοπό να προλάβουμε όσο δυνατόν είναι αυτό την όποια ζημιά που γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον καταρχήν η συγκεκριμένη παραλία βρίσκεται στο άκρο δυτικά της Κισάμου, από όπου περνούν ανοιχτά αρκετά πλοία. Σωστά. Συνεπώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, έτσι. Πάντως κάνει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι στην ερώτηση έτσι, για την ενδεικτική τιμή που θα μπορούσε να έχει είσοδος στο μπάλο γενικότερα στην περιοχή. Ας πληρώσουμε όσο να είναι, όσο, να υπάρχει δηλαδή, αποτέλεσμα. Εγώ καταλαβαίνω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο να μην εκτιμούμε και εμείς οι ίδιοι αυτό που μας προσφέρετε. Δεν το διατηρούμε. Οπότε τώρα όποιο και αν είναι το κόστος, επειδή έχει αξία η περιοχή, μπορεί να καταβληθεί από τους ενδιαφερομένους οι οποίοι θα το επισκεφθούν και θα το σεβαστούν. Είμαι σίγουρος ότι έχετε επισκεφτεί αρκετά μέρη στο εξωτερικό, όπου έχετε δει και έχετε βιώσει, ιδίως όμως, να το πω έτσι, έχετε δει ότι δεν υπάρχει
κανένα, να το πω έτσι, μνημείο, κανένα μέρος στο οποίο οι επισκέπτες θέλουν να μπουν και να μην υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Πέραν αυτού όμως, η συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι τόσο απλή. Δηλαδή, υπήρχαν κάποια υποερωτήματα σε αυτήν, όπως και εκεί είναι το βασικό. Δηλαδή, η ερώτηση στους επισκέπτες ήταν πόσο θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν εάν και εφόσον μπορούσαν να έχουν κάποιες υπηρεσίες και να απολαμβάνουν κάποια διαφορετική διαχείριση του όλου χώρου σε συγκεκριμένη λιμνοθάλασσα, σε συγκεκριμένη παραλία. Συνεπώς, το μήνυμα είναι ότι θέλουμε, μάλλον ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε χρήματα, να πληρώσουμε παραπάνω χρήματα από το 1 ευρώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν αντίτιμο. Γιατί αυτή τη στιγμή το αντίτιμο είναι 1 ευρώ. Αλλά όμως να για να έχουμε υπηρεσίες. Λοιπόν, ακριβώς. Θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για το επόμενο διάστημα. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τοποθέτησή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε σε